Μια και φτάσατε, νομίζω, χθες, προχθές, από την Αθήνα, συναντηθήκατε και με τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας και με τον ίδιο τον υπουργό σε κάποια φάση. Θέλω να δούμε τα αποτελέσματα. Γιατί νομίζω ο αστυνομικός του Λασιθίου είναι τα τελευταία χρόνια από τους αδικημένους αστυνομικούς υπαλλήλους της χώρας. Βέβαια. Και ο αστυνομικός που υπηρετεί στον ομό Λασιθίου, αλλά και οι αστυνομικοί που υπηρετούν γενικότερα στην Κρήτη. Είναι κάποια πράγματα τα οποία τα έχουμε τονίσει στο παρελθόν. Υπήρχε ανταπόκριση από την ηγεσία. Ναι. Και όλο το θέμα τώρα είναι με την τελευταία απόφαση του ΣΤΕ, του Συμβουλίου Επικρατείας, που αποφασίζει, και αυτό ήταν ένα από τα θέματα που συζητήσαμε με τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, που αποφασίζει την επανίδρυση του αστυνομικού, την επαναλειτουργία του αστυνομικού τμήματος της Νέαπολης. Εγώ το βλέπω αυτό και ήταν μια είδηση τα προηγούμενα χρόνια ότι είχαμε την αναστολή της λειτουργίας, την πάυση λειτουργίας του αστυνομικού τμήματος Νεάπολης και πολλοί ερωτήθηκαν στο άκουσμα της είδησης γιατί τώρα αυτή η εξέλιξη. Κοιτάξτε, εγώ ως εκπρόσωπος των αστυνομικών είχαμε δείξει στο παρελθόν σαν ένωση ότι το αστυνομικό τμήμα της Νεάπολης χρειάζεται, αλλά χρειαζόταν να λειτουργεί με μια δυναμική των 35 αστυνομικών. Αυτό το πράγμα τότε δεν υπήρχε. Αποφάσισε λοιπόν το αρχηγείο, επειδή το αστυνομικό τμήμα της Νεάπολης πριν κλείσει είχε μόνο 12 αστυνομικούς, ναι, και αυτό εμείς δεν μπορούσαμε τότε ούτε σαν συνδικαλιστές, εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα της ενίσχυσής του, έγινε η συγχώνευση με το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Νικολάου με σκοπό να έχουμε υπηρεσίες συγχωνευμένες με περισσότερο προσωπικό για να βγαίνουν και να στελεχώνουν τα περιπολικά έξω για την αστυνόμευση της περιοχής. Έγινε. Σωστά ή λάθος, έγινε. Ξεσπιτωθήκαν τότε συνάδελφοι, από την Νεάπολη πήγαν στον Άγιο, ξενικιάσαν κτλ. Ωραία, και τώρα που μπήκαμε σε μια ροή, όλες οι αστυνομικές υπηρεσίες του Αγίου Νικολάου, εκεί που οργανωθήκαν και αναλάβανε διπλάσιο τομέα ευθύνης, σε ένα σημείο εμφανίζει τώρα μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που αυτό το κυνήγησαν οι τοπικοί άρχοντες εκεί πέρα της περιοχής, που δεν ήρθανε ποτέ στα γραφεία της Ένωσής μας να συζητήσουμε και να πάμε από κοινού για μια πιο ορθολογική πρόταση που να αγγίζει την πραγματικότητα και να είναι και τα συμφέροντα και στους αστυνομικούς αλλά και στην κοινωνία. Αυτή η πρόταση είναι ότι αστυνομικό τμήμα της Νεάπολης με 35 αστυνομικούς δεν θα γίνει ποτέ. Δεν υπάρχει αυτή η δύναμη. Η πρόταση της Ένωσης ήταν να γίνει ένας αστυνομικός σταθμός, ναι, με 13 αστυνομικούς. 13 αστυνομικούς όμως που θα τους έχεις έξω στην αστυνόμευση, χωρίς γραφεία, χωρίς κοπιές, χωρίς το οτιδήποτε. Όλα τα υπόλοιπα για την εξυπηρέτηση με βεβαιώσεις, με άδειες κτλ. Θα μπορούσαν να καλύψουν οι αστυνομικές υπηρεσίες του Αγίου Νικολάου. Σε αυτή την πρόταση συμφωνεί και ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας. Κύριος Καραμαλάκης, παλιός γνωριμός, με το περασμά του από εδώ. Πλην όμως η ηγεσία είναι, ακόμα και αν συμφωνεί με την πρόταση της Ένωσης, είπε ότι θα εφαρμόσει τον επόμενο διάστημα την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς είναι το ανώτατο όργανο. Εδώ βλέπω πάντως μείωση των οργανικών θέσεων υπηρεσιών του Αγίου Νικολάου με βάση τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Το αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης ποια είναι? Δεν είναι ότι πάμε και ιδρύουμε μια νέα υπηρεσία που θα μπορούσαμε να ζητήσουμε ενίσχυση εκτός των τακτικών και έκτακτων μεταθέσεων, που θα μπορούσαμε να το πετύχουμε αυτό με τον αστυνομικό σταθμό. Προσβάλλανε την αναδιοργάνωση των αστυνομικών υπηρεσιών και σου λέει ξαναγύρισε τα όπως ήταν παλιά. Hey. Ναι, αλλά παλιά πήραμε 12 αστυνομικούς από τη Νεάπολη και τους πήγαμε στον Άγιο Νικόλαο. Τώρα αυτοί οι αστυνομικοί έχουν φύγει. Δεν πήρατε διαβεβαιώσεις ότι ενδεχομένως να στελεχωθούν? Πώς θα γεμίσουν οι οργανικές θέσεις στη Νεάπολη? Τώρα, δεν έχετε ενημέρωση. Στο κενό. Προς το παρόν δεν γίνεται. Και δεν είναι, δηλαδή, πότε ανοίγει, πότε πρέπει να ξεκινήσει η λειτουργία? Είπαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ναι. Σε σύντομο. Εγώ αυτό τονίζω και λέω ότι πριν πάρετε την οποιαδήποτε απόφαση και πριν κάνετε οτιδήποτε, σκεφτείτε τους αστυνομικούς που θα υπηρετήσουν εκεί. Δηλαδή, θα φτιάξουν πάλι ένα αστυνομικό τμήμα να φυλάμε χτίρια και ταμπέλες, και θα έχω εγώ μέσα 12 αστυνομικούς οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν άδειες, δεν μπορούν να πάρουν ρεπό, δεν πάρουν οτιδήποτε? Όχι. Ας δούμε λίγο το κομμάτι της ασφάλειας αυτού του τόπου λίγο πιο σοβαρά. Ας κάτσουμε όλοι με πραγματικές προτάσεις σε ένα τραπέζι και να πάρουμε αποφάσεις. Γι' αυτό τον τόπο. Ότι ήταν βεβαιασμένη συγκεκριμένη απόφαση, δεν το καλοσκέφτηκε καλά η διοίκηση ενδεχομένως, ή έχει τους σκοπούς και εξυπηρετεί τους λόγους της? Υπάρχει μερίδιο ευθύνης από όλους. Μάλιστα.
Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί λοιπόν. Και βεβαίως ένα από τα πολλά θέματα τα οποία συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην Αθήνα ήταν και η υπαγωγή των αστυνομικών υπηρεσιών του νομού Λασιθίου στις υπηρεσίες παραμεθωρίου. Νομίζω είναι ένα πάγιο αίτημα το οποίο έχετε, κύριε Καρτσάκη, και το οποίο παλεύετε τα τελευταία 3 τουλάχιστον χρόνια. Δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια δέσμευση εκ μέρους ή του αρχηγού ή του ίδιου του υπουργού. Κοιτάξτε, και η πολιτική και η φυσική ηγεσία. Προστασίας του πολίτη, με συγχωρείτε. Ναι. Και η πολιτική και η φυσική ηγεσία του Υπουργείου μας αναγνωρίζει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά το κομμάτι της στελέχωσης με αστυνομικό προσωπικό των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου. Εγώ τους είπα ότι για να λυθεί αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να δοθούν πλέον ειδικά κίνητρα, που αυτό είναι να ενταχθούν οι αστυνομικές υπηρεσίες στις υπηρεσίες παραμεθωρίου. Δηλαδή να υπάρχει μια έξτρα μοριοδότηση και ένα έξτρα επίδομα. Το επίδομα με αυτό είναι 100 ευρώ το μήνα. Τι σας είπα? Είναι κάτι το οποίο, για να σου ολοκληρώσω, το δίνουν στους στρατιωτικούς που υπηρετούν στη Ζήρο, Σιτίας. Γνωστό, μπράβο. Τα νοσοκομεία της Σιτίας και της Νεάπολης είναι ενταγμένα για το Υπουργείο Υγείας στη γάμα ζώνη αντίστοιχο παραμεθωρίου και κάτι αντίστοιχο υπάρχει και για τους δικαστικούς του νομού Λασιθίου. Άρα ο νομοθέτης για τους υπαλλήλους τριών άλλων υπουργείων έχει προβλέψει ότι πρέπει να υπάρχουν ειδικά κίνητρα. Το ίδιο πρέπει να γίνει για την αστυνομία. Για ποιο λόγο? Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι παρότι η ηγεσία ανοίγει θέσεις στις τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις, βλέπουμε μια μεγάλη απροθυμία από αστυνομικούς να έρθουν να υπηρετήσουν στον νόμο μας. Γιατί είναι το απομακρυσμένο της περιοχής, γιατί υπάρχει νησιωτικότητα, γιατί υπάρχει το αυξημένο κόστος ζωής. Το ίδιο αντιμετωπίζαμε και με το οροπέδιο Λασιθίου. Το οποίο με το που το χαρακτηρίσαμε δυσμενούς διαβίωσης, αμέσως έγινε τώρα ένας πόλος έλξης για όλους τους αστυνομικούς. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στις υπόλοιπες αστυνομικές υπηρεσίες του Λασιθίου, για να αντιμετωπιστεί όλο αυτό το θέμα. Και είναι και μια αναγνώριση προς τους αστυνομικούς που υπηρετούν σε αυτές τις υπηρεσίες και έχουν τραβήξει. Και μπράβο σας που το παλεύετε, που το παλεύετε πραγματικά, γιατί μόνο εσείς γνωρίζετε το σφιγμό. Το πώς το νιώθει ένας αστυνομικός υπάλληλος στην περιοχή του Λασιθίου. Ακούω, λέτε, απροθυμία άφιξης αστυνομικών υπαλλήλων στην Κρήτη. Μαθαίνω ότι δεν στελεχώνονται οργανικές θέσεις στην ελληνική αστυνομία σε επίπεδο Κρήτης και πόσο μάλλον στον νομό Λασιθίου. Πήρατε ένα μήνυμα από τον ίδιο τον υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, τώρα που ήσασταν στην Αθήνα, σας είπε κάτι? Γιατί καλό το κέντρο, καλή η Αθήνα. Ναι. Είδαμε τι γίνεται. Υπάρχει γενικότερα ένας συνωστισμός δυνάμεων της ελληνικής αστυνομίας στην Αθήνα. Στην επαρχία όμως... Αυτό ακριβώς. Είναι κάτι που μας προβληματίζει τους συνδικαλιστές της επαρχίας. Έχουμε δει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να έχει επικεντρωθεί τους τελευταίους μήνες, μάλλον την ανάληψη των καθηκόντων του στην Αθήνα. Το παραδέχεται ο ίδιος. Δεν έχουμε έρθει σε σημείο συζήτησης. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν όμως τις κινήσεις του και τις απόψεις του. Μας στεναχώρησε λίγο κάτι που είπε στο τελευταίο Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας που έγινε στην Αθήνα. Κύριος Χρυσοχοίδης. Ότι το 70% της εγκληματικότητας υπάρχει στην Αθήνα και το υπόλοιπο 30% υπάρχει στην επαρχία. Και αυτό, λέει, πρέπει να διορθωθεί. Δηλαδή τι? Όλες οι προσλήψεις θα καταλήγουν στην Αθήνα και δεν θα ενισχυθεί καθόλου η επαρχία μέχρι να διορθωθεί αυτό το θέμα? Και εγώ θα ρωτήσω και κάτι άλλο. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία έχει ο Υπουργός μας που λέει για την εγκληματικότητα του 70% στην Αθήνα? Εγώ σας λέω ότι αυτά τα στοιχεία δεν είναι πραγματικά. Γιατί γενικότερα και στο παρελθόν αποκρύπτανε τη μικροεγκληματικότητα στην επαρχία. Άρα θα πρέπει να μην είναι το μοναδικό κριτήριο και όπως λένε και άλλοι αστυνομικοί, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Και η Κρήτη αυτή τη στιγμή έχει αδικηθεί πάρα πολλά χρόνια. Και ακόμα και τις χρυσές παλιές εποχές που υπήρχαν προσλήψεις και ήταν γεμάτες οι αστυνομικές υπηρεσίες της Αθήνας, πάλι η Κρήτη είχε σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει να αναγνωριστεί, πρέπει να αναγνωρίσουμε και το άλλο, ότι δεν είναι μόνο παράγοντας εγκληματικότητας, αλλά είναι και το κομμάτι των τουριστικών περιοχών, που είναι η ναυαρχίδα εδώ πέρα της Κρήτης
η βιομηχανία μας η βαριά που συντηρεί αυτή τη χώρα. Να αυξηθεί, να μειωθούν οι αστυνομικοί, να αυξηθεί η εγκληματικότητα, να διαλύσει ο τουρισμός. Αυτά θέλουμε. Μα αυτά, αν δεν κάτσουμε σε ένα τραπέζι για να τα καταλάβει, θα υπάρξει στο μέλλον τεράστιο πρόβλημα. Εύχομαι να τους πείσετε μελλοντικά, όχι μόνο για τον Μολασιθίο, κύριε Καρτσάκη, γιατί είστε ένας ιδιαίτερα δραστήριος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων στην Κρήτη. Εύχομαι να τους πείσετε και για το θέμα της Κρήτης γενικότερα, συλλογικότερα όσον αφορά και την ενίσχυση των δυνάμεων. Καλά, για το υλικοτεχνικό, πώς το λένε, εξοπλισμό. Δεν ξέρω αν έχετε νεότερα εκεί. Γιατί οι ελλείψεις είναι τραγικές σε πολλές περιπτώσεις. Τα λέγαμε για το καλοκαίρι. Μέσα σε όλα αυτά μπορώ να πω το εξής. Είμαστε τυχεροί που αυτή τη στιγμή έχουμε ένα αρχηγό και ένα επαρχηγό, οι οποίοι είναι άνθρωποι πάρα πολύ δραστήριοι και γνωρίζουν την πραγματικότητα. Θεωρώ ότι μετά τις τελευταίες συναντήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μαζί τους, θα μας δώσουν άμεσα λύσεις στο κομμάτι της έλλειψης του υλικοτεχνικού εξοπλισμού στις δημιουργίες. Γιατί, όπως και τους το μετέφερα, είναι καθημερινό παράπονο των συναδέλφων μου, οι οποίοι νιώθουν ανασφάλεια όταν φέρουν λιγμένους εξοπλισμούς και πάνε να καταπολεμήσουν το έγκλημα. Λιγμένους εξοπλισμούς. Είναι, μάλιστα. Να δώσουμε ένα χαρακτηριστικό. Έτσι δεν καταπολεμήσει ούτε το 30% της εγκληματικότητας, το οποίο ανέφερε ο κ. Σοχοίδης. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Λοιπόν. Κύριε Καρτσάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δυστυχώς πέρασε ο χρόνος. Κάθε φορά που είμαστε μαζί παρέα, προσπαθούμε να αναδείξουμε κάποια θέματα που κάνουν δύσκολη την καθημερινότητα των αστυνομικών υπαλλήλων και στον νομό Λασιθίου. Εύχομαι τα καλύτερα και για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη, εδώ είμαστε, να μας ενημερώνετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.